κόσμο μπορούσε να πάει να μαγειρευτεί πάνω στα μεταλλεία. Στο βουνό πάνω. Ο κόσμο αυτό το οποίο είναι εδώ πέρα. Όχι. Θα είμαστε πολύ μεγάλη μια πορεία, ομαλή πορεία πάνω και θα ξαναδεί όλοι τον σφάλιγκα. Αυτό θέλει να γίνει εμεί, δεν θα γίνει μια φωτεινή αντίγορα. Πιστεύω το ίδιο και εσεί. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε να κάνουμε, δυο μα είμαστε του βουλευτέ του Ελληνικού Κοινοβουλίου των Τραπαρών. Θα εγγυηθούμε τη πορεία, θα ρίχνουμε ενεργικά πάνω και θα ξαναγυρίσουμε πάλι πάλι πάλι. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ωραία. Λοιπόν, είμαι υποχρεωμένο να σα πω ουσιαστικά ότι δεν θα ανέβει. Αν ανέβηκε μια μικρή αντιπροσωπεία επάνω, και τον άνθρωπο θα μπει ύψη λόγω οτιδήποτε άλλο και λόγω συμβολικού, θα σα ανέβει. Η είσοδο όσον αφορά από εδώ και πάνω, υποχρεωμένο να σα πω ότι δεν θα επιτραπεί για λόγου δημόσια τάξη και ασφαλεία. Εγώ είμαι εδώ πέρα για την ασφάλεια πάνω από όλη τη δικιά σα. Εντάξει, εμεί είμαστε εδώ πέρα. Δεν θέλουμε την ασφάλεια να μα αντιπροστατεύσετε εσεί. Να μην προστατεύετε αυτού που είναι εδώ και δεν είναι δικοί μα. Εμείς θέλουμε, τους φαντάζομαι με δύο εισαγγελέα διότι έχουμε μιλήσει με κύριο εισαγγελέα, δεν ξέρω τι έχετε. Άμα είχε την τολή, έχει την τολή του εισαγγελέα για να μας συμβολήσει. Κύριε Διοικητά, μπορώ και εγώ να μιλήσω μια λέξη μόνο. Ας μας αφήσει να περάσουμε και εμείς ειρηνικά θα πάμε πάνω, όπως αφήσαν την άλλη φορά και πήγαν και δέραν τα παιδιά τα δικά μας πάνω. Δηλαδή γιατί την άλλη φορά το κάνανε αυτό. Θα τους φυλάξουμε, και πήγαν και δέραν 30 άτομα. Τους αφήσαν ελεύθερους. Εμείς ζητάμε μόνο. Θέλουμε και έγγραφα. Αυτά που λέτε τα θέλουμε εγγράφως. Ποιοι σας δώσαν εντολή, ποιος εισαγγελέας, ποια ανώτερη αρχή. Θέλουμε έγγραφα. Ναι, θέλουμε, όχι, θέλουμε εγγράφος. Ποιος είναι αυτός που μας απαγορεύει να μένουμε στον βουνό. Το θέλουμε εγγράφος. Εσείς ποιος είστε. Εσείς έχετε εξουσία να αποφασίσετε να μην μας... Είναι στα δικαιώματά σας να μην μας αφήσετε. Αφήστε με παιδιά. Εγώ είμαι ο αστυνόμος εργασίας. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Σας είπα. Εμείς είμαστε εδώ πέρα. Για την ασφάλεια όλου του κόσμου. Για την ασφάλεια. Δεν θέλουμε, δεν σας θέλουμε για την ασφάλειά μας. Εμείς θέλουμε, να ξέρουμε ποιος σας δίνει την εξουσία και τη δυνατότητα να μας κλείνετε το δρόμο. Εγγράφος. Ποιος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εδώ η ελληνική αστυνομία προστατεύει ποιους. Τους Καναδούς και τον Κόμπολα. Εδώ είναι ο ελληνικός λαός και έχει την απέτηση ο ελληνικός λαός να προχωρήσει με τον δάσος. Εσείς προστατεύετε κάποιοι οι οποίοι παρανόμως αυτή τη στιγμή καταστρέφουν το ελληνικό δάσος. Αυτή τη στιγμή παρανόμως το καταστρέφουν και θα καταστρέψουν τα σπίτια μας και θα καταστρέψουν τον τόπο μας. Εμείς έχουμε δικαίωμα σαν Έλληνες πολίτες, αυτό το ορίζει το άρθρο 24 του Συντάγματος, να προχωρήσουμε, να μας δώσετε με βάση ποια εντολή και ποιο νόμο που μας εμποδίζει. Ενάντια σε αυτό το οποίο μας καταστρέφει. Αλλιώς είστε παράνομοι εσείς και ποιος είναι ο κίνδυνος μας. Ποιος είναι ο κίνδυνος από πληθυντικούς πολίτες, οι οποίοι θέλουν... Είμαι δικηγόρος. Ποιος κινδυνεύει. Αυτή τη στιγμή κλείνεται δημόσιο δραστηριοτητικό δρόμο. Χρειάζεστε κάποια έγγραφη διάταξη για να γίνει αυτό. Θέλουμε να τη δούμε. Σας είπα από την αρχή και σας είπα ότι αν χρειαστεί κάποια αντιπροσωπεία από εσάς. Για λόγους τυπικούς συμβολικούς, επειδή πρέπει να ανέβει επάνω. Να ξέρετε, Μπορεί να ανέβουν. Το να περάσουμε από εδώ. Ωραία. Το κίνδυνο, ποιος είναι ο κίνδυνος. Ναι, στη δική μου απαντήστε. Το κίνδυνο. Είναι εδώ κύριε Σταραδόπουλος, ο συμβουλευτής της Βαρύφης. Είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Κύριε βουλευτές, να συναντήσετε το στρατηγό μας, μπορείτε να πρέπει να περάσει ο κόσμος. Θέλω, αλλιώς να πετάξετε το εθνόσημο και να βάλετε ένα καναδικό πλάτανο εκεί. Δεν μπορεί να αυτερευτείτε και να μας σταματάτε να ανέβει στο βουνό. Ωραία, και εμείς είμαστε εδώ που είμαστε όλη μέρα. Είναι το βουνό. Γιατί είναι όλο το πολιτικό.
Δεν είμαι βουλευτής, αλλά είμαι πολίτης, δημότης αυτού του τόπου. Θα μου επιτρέψετε να ανέβω.